Hello people, this is JB from Grand Magus, and you're watching TV War at Mad TV. Hi, this is Satir from Satyricon, and you're watching TV War on Mad TV. This is Jeff Scott Soto from Sons of Apollo, and you are watching TV War on Mad TV. Fallen Angel, αυτό είναι το τρίτο single από το νέο επερχόμενο άλμπουμ των Farwind, που με τίτλο Stand United κυκλοφορεί στις αρχές του Μάρτη. Το Stand United είναι αισίως το 10ο άλμπουμ της μπάντας του Γκάς Τζι, και δεν ξέρω, Χριστίνα μου, πώς φάνηκε το τραγούδι. Τι κάνεις καταρχάς, καλά είσαι? Τι κάνετε, εξαιρετικά εσείς? Εξαιρετικά, όχι ακριβώς, αλλά καλά. Εντάξει. Εντάξει. Πώς μου φάνηκε? Ναι. Κοίτα, γενικά έχω παρατηρήσει ότι τα τελευταία single Firewind, πώς να πω, είναι πολύ catchy, mm-hmm. αλλά σε καμία περίπτωση με την κακή έννοια. Ναι. Δηλαδή, τα ακούς, σου μένουν, mm-hmm. είναι συναυλιακά κομμάτια, δηλαδή θέλω να τα ακούσω live πάρα πολύ. Και εγώ περιμένω το δίσκο για να δούμε αν όντως είναι. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει ο Γκάς Τζι σε αυτό το δίσκο γενικά. Ναι. Θα είναι όλα τα κομμάτια έτσι, θα είναι αυτά τα χιντάκια, ας πούμε. Mm-hmm. Θα το δούμε. Και εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι μπορεί να σκέφτεται ο Γκάς Τζι. Μπορεί να έχει μπει σε μια λογική των singles και να είναι όλα τα τραγούδια του δίσκου έτσι. Αυτό είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς το απαιτεί η δισκογραφία και τα δεδομένα των ημερών, επειδή πάρα πολύ συχνά τα τραγούδια είναι αυτά με τα οποία ασχολείται ο κόσμος ένα-ένα και όχι με το σύνολο ενός άλμπουμ. Θέλουν οι μπάντες τα τραγούδια τους να είναι πάρα πολύ κάτσι, πάρα πολύ πιασάρικα, να μπορούν να γυρίσουν στις πλατφόρμες και το σύνολο του δίσκου, το άμα θα έχει μέσα και πιο επικά τραγούδια και instrumental κτλ., είναι κάτι το οποίο τίνει να γίνει δευτερεύον στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι καλλιτέχνες. Θα ακούσουμε το δίσκο και θα κρίνουμε. Πάντως προς το παρόν έχω την αίσθηση ότι ο Γκάς κάνει το 3 στα 3 με το single αυτό. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ναι, να σου πω, σήμερα γενικότερα έχουμε πολλά νέα να πούμε, νομίζω, στη συνέχεια. Ναι. Έχουμε επικαιρότητα, έχουμε πράγματα γενικώς. Γίνονται πράγματα. Τρέχουν τα πράγματα, γύρισαν όλες τις γιορτές. Τέλειωσαν τα Χριστούγεννα και. Έχουμε πολλές νέες κυκλοφορίες, όπως είπα. Έχουμε Άσκην Αλεξάνδρεια. Έχουμε King Diamond. Έχουμε Cradle of Filth. Έχουμε πράγματα. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Να πω στο σημείο αυτό ότι γενικότερα θα μιλήσουμε, θα πούμε τα νέα, θα αναλύσουμε τα της επικαιρότητας με τη Χριστίνα και σε κάποια φάση εδώ στο ροϊκό μας πλατό θα έρθει ο συνάδελφος και φίλος από το Metal Hammer, ο Νίκος Τραγάκης. Έχουμε διάφορα πράγματα να συζητήσουμε με τον Νίκο, αλλά μέχρι να έρθει η ώρα αυτή, πάμε να δούμε νέο κλιπ από Disturbed. Ναι! Για πες. Ναι, με Ann Wilson από Heart. Φοβερό αυτό. Φοβερό, και ξέρεις τι. Έχει πολύ καιρό που έχει βγει το άλμπουμ, έχει 2 χρόνια. Ναι. Και δεν είχε τύχει να το ακούσω μέχρι τώρα ολόκληρο. Mm-hmm. Και βλέπω το βίντεο κλιπ και πάω να το ψάξω στο δίσκο και απορώ πως δεν έγινε χιτάκι νωρίτερα. Ναι. Mm-hmm. Δηλαδή μια τέτοια φωνή. Είδατε τι σας έλεγα για τα singles. Αυτό ακριβώς. Βγαίνει τώρα αυτό το κομμάτι. Έχει την Ann Wilson, τη θεά Ann Wilson, ναι, τον Χάρτα στα φωνητικά. Και ξαφνικά από ένα δίσκο που κυκλοφόρησε πριν από πολύ καιρό. Έχουμε... Ήταν ένα κομμάτι. Ναι, έχουμε ξαφνικά ένα νέο single. Ναι. Το είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Ο Tempora, ο Mores. Είναι τα ήθη της εποχής αυτά. Πάμε λοιπόν να δούμε το νέο single των Disturbed, όπου όπως προείπαμε συμμετέχει η Ann Wilson των Heart και είμαστε πάντα εδώ στο TV World του Manda και του Metal Hammer. Αυτή λοιπόν που είδαμε μόλις τώρα ήταν Whom Gods Destroy και εδώ πέρα υπάρχει μια μικρή ιστορία. Δεν ξέρω ποιοι από εσάς μπορεί να θυμούνται ένα project το οποίο έσκασε στον χώρο του Progressive Metal πριν από 7-8 χρόνια, του Sons of Apollo. Όπου ήταν ένα σχήμα το οποίο το έτρεχε ο Mike Portnoy, ο Billy Sheehan, ο Jeff Soto στη φωνή, ο πληκτράς ο Derek Sherinian και ο κιθαρίστας ο Ron Tall, ο Bumblefoot, οι οποίοι μετά από 2 studio album και μια live κυκλοφορία αποφάσισαν να διαλυθούν, αφήνοντας πίσω ομολογουμένως μια σειρά από πραγματικά ενδιαφέροντα άλμπουμ. Οι δύο τελευταίοι τώρα από αυτούς που μόλις αναφέραμε, δηλαδή ο Ron Tall και ο Derek Sherinian, αποφασίζουν να λανσάρουν ένα καινούριο συγκρότημα παρόμοιας λογικής. Δηλαδή ένα progressive metal σχήμα στο οποίο συμμετέχουν κάποιοι εξαιρετικοί μουσικοί. Γι' αυτό το σχήμα λοιπόν επιλέγουν τον τραγουδιστή φαινόμενο της εποχής, τον φοβερό αυτό τύπο, τον Κροάτη, τον Dino Γέλουσιτ, κανονικά που το έχει κάνει αμερικάνικα Γέλουσικ, του έχει δώσει έτσι ένα twist, ο οποίος έχει παίξει από τους Trans-Siberian Orchestra και στους White Snake, όπου έσωζε τα show της μπάντας και έχει και ένα καταπληκτικό rhythm section με έναν Ιαπωνέζο και ένα Βραζιλιάνο, οι οποίοι πραγματικά δεν πιάνονται, και το νέο άλμπουμ, το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, κυκλοφορεί σε λίγο καιρό. Αυτή με λίγα λόγια είναι η
Whom Gods Destroy, να πω ότι έχουν πάρει και το όνομά τους από ένα επεισόδιο του τηλεοπτικού Star Trek μια φορά και έναν καιρό. Και τι άλλο στην επικαιρότητα? Blaze Bailey στην επικαιρότητα. Αγαπημένος Blaze Bailey. Να σου πω κάτι. Λέμε ο Blaze, ναι, λένε ότι δεν είναι σαν τον Dickinson. Όπα, ποιος είναι σαν τον Dickinson, αλήθεια. Αυτό που λέμε για τον Blaze είναι ότι τον αγαπάμε γιατί κράτησε την μπάντα ζωντανή στα δύσκολα τα χρόνια. Εντάξει, και στην τελική κανένας δεν είναι σαν κανέναν. Δηλαδή ο καθένας κάνει το δικό του. Και είναι πολύ καλή πάσα για αυτό που όντως είπε ο Blaze Bailey. Έδωσε μία συνέντευξη και δήλωσε ότι εγώ είμαι πολύ χαρούμενος αυτή τη στιγμή που είμαι ένας επαγγελματίας heavy metal τραγουδιστής, που η καθημερινότητά μου είναι αυτό. Και παρόλο που μου έχουν πει άπειρες φορές ότι δεν μπορείς να κάνεις το ένα, δεν μπορείς να κάνεις το άλλο, ενώ δεν είναι αυτό που πραγματικά χρειάζομαι, εγώ κατάφερα και κάνω αυτό. Και πολλοί άνθρωποι ζηλεύουν την καθημερινότητά μου αυτή τη στιγμή και δεν είναι πολύ, όμορφο... Πολύ κατασταλαγμένος, πολύ φιλοσοφημένος, yeah. Πάρα πολύ ωραίος ο Blaze. Αν δεν είχε πάει ποτέ στους Maiden και αν είχε μείνει στους Wolfsbane, στους οποίους ήταν νωρίτερα, πιθανότατα τώρα ή δεν θα είχε δουλειά στην μουσική ή θα προσπαθούσε να αναστήσει μια μπάντα η οποία δεν έκανε ποτέ καμιά ιδιαίτερη επιτυχία. Αν δεν ήταν τραγουδιστής των Maiden για δύο albums, για αυτό το διάστημα στο οποίο έμεινε, δεν θα είχε σήμερα την ευκαιρία να είναι ένας επαγγελματίας heavy metal τραγουδιστής, γιατί δεν θα είχε πάρει όλο αυτό το exposure, όλη αυτή την δημοσιότητα μέσα από τους Maiden. Το γεγονός ότι έφυγε από εκεί πέρα σίγουρα ήταν δυσάρεστο για τον ίδιο. Και κάποιος θα έλεγε ευχάριστο για εμάς, αλλά δεν το λέμε. Αλλά για τον ίδιο ήταν μια κατάσταση από την οποία μόνο κερδισμένος βγήκε. Τζο Σατριάνι. Μάλιστα. Τζο Σατριάνι. Τι έκανε ο Θεός. Προσπαθεί να παίξει Βαν Άλεν και δεν μπορεί. Όχι, εντάξει, ναι. Δεν το νοούμε έτσι. Απλά και εκείνος έδωσε μια συνέντευξη και λέει ότι ο Βαν Άλεν είχε κάνει κάποια πράγματα στην κιθάρα του. Πώς να το πω, κάποια τεχνικά πράγματα που παιδιά ούτε εγώ γνωρίζω, συγγνώμη, που αυτός δεν μπορεί να αναπαράγει. Mm-hmm. Οι χορδές, κάποια τιουναρίσματα, οπότε λέει αυτό που θέλω είναι έναν amplifier, ο οποίος απλά να μου βγάζει τον ήχο που έβγαλε ο Βαν Άλεν, χωρίς να χρειαστεί να κάνω πράγματα τεχνικής άποψης mm-hmm. που δεν έχω συνηθίσει. Ναι. Γιατί αυτός λετάκα στην καθημερινότητά του και είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Εντάξει, αυτό το οποίο έχει πλάκα και κρατάμε από αυτό είναι ότι ο Σατριάνι στο δικό μας τον χώρο είναι ένας από τους μεγαλύτερους 5-10 κιθαρίστες, μπορεί και 3-5 ξέρω εγώ. Είναι θεός, έτσι, ο άνθρωπος είναι το τεμ. Δεν το συζητάμε. Και βγαίνει και λέει ότι πούστε παιδιά, θέλω να ακουστώ σαν το Βαν Άλεν και προσπαθώ. Ναι. Πράγμα το οποίο σημαίνει πόσο σπουδαίος πραγματικά ήταν αυτός ο Ολλανδός. Ολλανδο-Φιλιππινέζος, Νίκο. Κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, ο Eddie Van Halen, πόσο σπουδαίος, πόσο τεράστιος, που ακόμα και οι εξίσου σπουδαίοι προσπαθούν, ρε παιδί μου, να βρουν τον ήχο του. Ναι, ναι, αυτό δεν ξέρω. Το βρήκα και λίγο γλυκούλι. Ναι, ήταν πολύ ωραίο. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο. King Diamond, νέο άλμπουμ. Πάμε. Λοιπόν, μιλάω για νέο άλμπουμ του King Diamond. Ο δίσκος ο τελευταίος βγήκε το 2007. Ναι. Έχει. Ναι, έχουν περάσει 17 χρόνια. Ναι, είναι κάπως. Εντάξει, μετά ο άνθρωπος λίγο αρρώστησε, μερικά χρόνια έλειψε από τη σκηνή, δικαιολογημένα. Έχει μια δεκαετία που έχει επανέλθει και νομίζω τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο συζητάμε για το νέο άλμπουμ του King Diamond. Μιλάμε, ο άνθρωπος είναι θεός. Κυκλοφόρησε το καινούργιο τραγούδι πριν από 4 χρόνια και έβγαλε το βίντεο κλιπ για το τραγούδι αυτό πριν από 2 μήνες. Μόνο King και κανένας άλλος. Οπότε τι ψέματα είπε τώρα. Δεν είπε ο ίδιος. Κακή έκφραση το ψέμα. τι υποσχέθηκε. Δεν το υποσχέθηκε ο ίδιος. Αχα. Ο Άντι Λαρόκ, ναι, είπε ότι έχουμε 1-2 κομμάτια να τελειώσουμε τώρα. Ναι. Και θα τα βγάλουμε και έξω να τα ακούσετε. Αλλά για 1-2 κομμάτια μιλάμε. Εσύ δεν φτιάχνει, δεν κατάλαβα. Πραγματικά. Κοίτα, άμα το λέει ο Άντι Λαρόκ, ο οποίος έχει το... Μπορεί να το πιστεύουμε. Ναι, μπορεί και να το πιστέψουμε, γιατί είναι σύνθετη, γράφει τα κομμάτια μαζί με τον King. Εντάξει, είναι ο βασικός κιθαρίστας, ο συνοδοιπόρος από την αρχή της καριέρας στο King Diamond. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα στο να τον αμφισβητήσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Εξαιρετικός μουσικός με πολύ χαμηλό προφίλ και περιζήτητος πραγματικά ο Άντι Λαρόκ. Άμα το λέει αυτός, τον πιστεύω πιο πολύ από τον King. Τώρα μπορούμε να περιμένουμε. Μα γι' αυτό ακριβώς ήταν ελπιδοφόρο. Ήρθαμε χαρά. Μπορεί να τα δούμε. Για να δούμε. Για να δούμε. Λοιπόν, Ace Frehley. Τι έκανε ο Ace Frehley? Ο Ace Frehley θα δούμε. Δεν έκανε κάτι κακό ο άνθρωπος, ναι, σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν αρκετές. Οι fans, παιδί μου, έχουν ρίξει κάποιες προτάσεις ότι γιατί δεν βγάζεις ένα κιθαριστικό δίσκο για τα σχετικά. Και έχει ενδιαφέρον γιατί είπε ότι πιστεύει ότι ένας μόνο κιθαριστικός δίσκος
από ένα σημείο και ύστερα μπορεί να είναι βαρετός. Μπορεί κάποιος να μην μπορεί να τον ακολουθήσει εύκολα στην ακρόαση. Όχι. Okay. Και λέει, μπορεί να σκεφτώ να κάνω κάτι με φωνητικά. Ναι. Γιατί λέει, μου λέει ο στενός μου κύκλος ότι η φωνή μου είναι πολύ δυνατότερη και πολύ καλύτερη από 15 χρόνια πριν. Τώρα, εγώ θα πω κάτι άλλο εδώ. Μάλιστα, καλά, περιμένουμε το νέο άλμπουμ από τον Ace Frehley αυτές τις ημέρες. Τώρα, άμα του λέει αυτά ο στενός ο κύκλος μου, θυμίζει, ξέρεις, τους γονείς που ταντεύουν τα παιδάκια τους. Αλλά δεν θα λόγω σε καμία περίπτωση, είναι θεός ο Ace Frehley, όπου έκανε και μία άλλη δήλωση σχετικά πρόσφατα, η οποία μου έκανε εντύπωση. Λέει, ξέρετε, δεν μπορώ να βγω από την Αμερική, γιατί χρωστάω, λέει, κάνα 200.000 το IRS στην εφορία. Πρώην μέλος των Kiss, έχει γράψει τα μισά από τα κλασικά του τραγούδια. Και λες, ρε, τι γίνεται τώρα, οι άλλοι δύο δηλαδή, ο Στάνλι και ο Σίμονς, είναι μεγιστάνες, δυναστεία, Γιάνγκος Δράκος, Λάμψη δηλαδή, τέτοιο πράγμα. Και αυτός δεν μπορεί να πληρώσει την εφορία για να βγει έξω από τη χώρα. Κάτι δεν έχει γίνει καλά στην όλη διαχείριση του πράγματος και ο Τζιν Σίμονς επιμένει σε αυτό. Λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι, λόγω των διάφορων κακών επιρροών ή εξαιτίας κάποιων κακών συνηθιών που είχαν, γενικότερα δεν διαχειρίστηκαν καλά τη ζωή τους. Και νομίζω πως αυτό φαίνεται σε αυτό. Κοίτα, βέβαια, δεν είναι, πιστεύω ότι κανένας δεν είναι πραγματικά έτοιμος να διαχειριστεί μια τέτοια ζωή. Ναι. Γιατί μιλάμε για χρήματα τα οποία έρχονται σε τέτοιες περιπτώσεις πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Και έτσι πολλά. Έτσι. Οπότε. Εντάξει, και ποιοι είμαστε εμείς που θα κρίνουμε τον Θεό, τον Ace Frehley τώρα. Εννοείται, βγάζει δίσκους, κάνει ό,τι θέλει. Είμαστε εδώ πέρα, αγαπάμε και προσκυνάμε ταπεινά. Εννοείται. Λοιπόν, τώρα κάτι ενδιαφέρον, ένα ενδιαφέρον project. Ναι. Ο πρώην τραγουδιστής των Killswitch Engage, ναι, ο Howard Jones, ναι, λέει ολοκλήρωσε τα recordings, ναι, για vocals, εννοείται, με τον κιθαρίστα των Killswitch Engage. Με τον Άνταμ, τον Ντουτκίεβιτς. Ναι. Ντουτκίεβιτς. Δεν πήγα στον κόπο καν να το προφέρω, ναι, το όνομα. Ναι, το έχω κάνει πρόβα πολλά χρόνια τώρα. Ντούτκεβιτς. Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται. Αυτός δεν ξέρω πώς θα έχει καταφέρει. Θέλω να μου το μάθει αυτό το κόλπο. Γενικότερα είναι μάθημα ζωής. Τα πηγαίνει εξαιρετικά και με τον πρώην και με τον νυν τραγουδιστή. Δηλαδή ήταν ο πρώτος τραγουδιστής της μπάντας, μετά έρθει ο Howard Jones, μετά έφυγε ο Howard Jones, ήρθε ξανά ο πρώτος και τώρα κάνει δίσκο και με τον Howard. Δηλαδή και με τους δύο μια χαρά. Αυτό είναι ένα φοβερό μάθημα στη ζωή μας γενικώς. Ναι. Δεν ξέρω τι είναι. Μπορεί το τέλος μιας επαγγελματικής σχέσης να μην σημαίνει απαραίτητα και το τέλος μιας φιλικής ή καλλιτεχνικής σχέσης, ρε παιδί μου. Σίγουρα είναι πολύ εύκολο, ναι, να μπερδέψει κανείς. Ναι. Και νομίζω πως θα έχουν πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα στο πώς λειτουργούν και μπράβο τους γι' αυτό. Ναι. Οπότε είναι. Mm-hmm. Αυτά από μένα προς το παρόν. Αυτά από σένα για το παρόν. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να δούμε τώρα το καινούργιο βίντεο των Exorder. Μιλάμε για το κλασικό συγκρότημα από την Νέα Ορλεάνη, από τον Αμερικάνικο Νότο, όπου επέστρεψαν πριν από μερικά χρόνια με το τρίτο άλμπουμ της καριέρας τους. Στην αυγή των 90s, οι Exorder είχαν κυκλοφορήσει το πολύ κλασικό, το Slaughter in the Vatican Album, είχε κυκλοφορήσει το The Law. Επανήλθαν το 2019. Οι Exorder, ξέρεις, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κουβέντα που γίνεται σε δεύτερο-τρίτο επίπεδο στον χώρο του heavy metal. Λέγεται ότι είναι το συγκρότημα το οποίο επηρέασε τους Pantera να αλλάξουν τον ήχο τους από τότε που παίζανε κλασικό heavy metal στα 80s και να παίξουν αυτό το groove metal. Λένε ότι ακούσανε πολύ Exorder τότε η Pantera και το γυρίσανε έτσι. Και είναι και κάποια μπλουζάκια του Anselmo, κάποιες φωτογραφίες του Anselmo με μπλουζάκια Exorder εκείνη την εποχή. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια κουβέντα αυτή η οποία έχει σπάει στο διήνε και δεν τελειώνει ποτέ. Και τη συνεχίζουμε και εμείς εδώ. Εν πάση περιπτώσει, οι Exorder έχουν νέο δίσκο και το single τους ονομάζεται Ακούστραγό. Ναι. Year of the Goats. There's Something in Roswell, αυτό είναι το νέο single από το καινούριο, ολοκένουριο άλμπουμ των Saxon, το Hellfire and Damnation, το οποίο κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Έτσι μπήκαμε στο δεύτερο 30 λεπτό της σημερινής εκπομπής, το οποίο θα το βγάλουμε παρέα με τον συνάδελφο από το Metal Hammer, τον Νίκο τον Τραγάκη. Νίκο μου, καλησπέρα, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλησπέρα. Χρόνια και ζαμάνια από αυτό το μέτωπο. Ναι, σωστό. Πώς είσαι? Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Όλα καλά. Ναι. Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Mm-hmm. Ξεφύλιζα το Metal Hammer κατά το τεύχος του Γενάρη, όπως ξέρεις, είναι πάντα ένα ιδιαίτερο τεύχος, γιατί έχει μέσα τις λίστες μέσα από όλα τα άλλα. Και διάβαζα τη λίστα σου, όπου είχα κάποιες άγνωστες λέξεις, ρε φίλε. Εντάξει, όχι πολλές, όχι σαν τη λίστα του Σκιά. Όχι. Τον Κατσούλη. Τον Κατσούλη, του Αντρέα του Κατσούλη. Εκεί πέρα είναι. Εντάξει, ο τομέας του ανθρώπου αυτό το black metal που ακούει. Αλλά είχα και σε σένα κάποιες άγνωστες λέξεις. Δεν θέλω να μου μιλήσεις για αυτές, θέλω να μου μιλήσεις για κάποιες κυκλοφορίες τις οποίες επεσήμανα μέσα από τη λίστα σου. Καταρχάς, μου έχεις βάλει πρώτο το άλμπουμ των Air Raid. Των Σουηδών. Δισκάρα. Για πες. Κοίταξε, δεν περίμενα ότι θα βγάλουν τόσο δυνατό δίσκο. Πάντα μου άρεσαν, ανέκαθεν μου άρεσαν, αλλά
δεν είχα ποτέ, δεν ήταν ποτέ σε από τις μπάντες οι οποίες περίμενα ανυπομονούσε η κυκλοφορία τους. Αυτό το άλμπουμ με εξέπληξε γιατί έχει αποδομήσει εξαιρετικά το neoclassical metal, όπως το ξέρουμε κυρίως από το Malmsteen. Ναι. Αυτός είναι ο κύριος πομπός. Βγαίνουν όμως στην επιφάνεια και επιρροές από Rainbow, 90s Riot, Ούλιον Ρόθ, όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αισθητικά είναι πάρα πολύ κοντά σε κάτι που μου αρέσει, αλλά το κυριότερο έχει εκπληκτικό songwriting. Mm-hmm. Ξέρεις, πρόσφατα μετά τα θλιβερά νέα για το χαμό του James Kotak των Scorpions, έβαλα και άκουσα λίγο τα άλμπουμ των Kingdom Come. Και θυμήθηκα, επειδή είναι λίγο και της γενιάς μου, πως τότε τους Kingdom Come τους κοροϊδεύανε ως ένα συγκρότημα μιμητές των Led Zeppelin. Mm-hmm. Και λέω, τι θα λέγανε σήμερα αν ακούγανε τους Greta Van Fleet σχετικά με τους Led Zeppelin ή τι θα λέγανε να ακούγανε τους Crown Lands σχετικά με τους Rush. Ακριβώς. Τους έχεις τους Crown Lands, ναι, στην σου. Ναι, ναι. Και ναι. Επίσης, μια πάντα που δεν τη γνώριζα. Mm-hmm. Ο δίσκος νομίζω βγήκε στις αρχές του 2023. Ήταν μια πάντα η οποία είχε κάνει αίσθηση στο έτσι πιο διαβασμένο κοινό του hard rock. Εγώ δεν τους γνώριζα. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο νομίζω από σένα μου τους είχες προτείνει. Και με τους έγραψε και ο Βασίλης ο Ζαχαρόπουλος στην πάντα ενημερωμένη στήλη του. Και όταν το άκουσα, έπαθα σοκ. Σου άρεσε και το τελευταίο άλμπουμ του Μουράια Χίπα, από ό,τι βλέπω. Πάρα πολύ. Αλήθεια. Επίσης, μια από τις αγαπημένες μπάντες των εποχών. Mm-hmm. Αλλά δεν ήμουν αυτός ο οποίος ξεχιζόταν για τα άλμπουμ που έχουν βγάλει τα τελευταία 30 χρόνια, ας πούμε. Παρόλα αυτά, δεν ξέρω. Είναι το vibe από τις συναυλίες. Από την πρόσφατη τους, από την περσινή, προπέρσινη, πότε ήταν στην αυλία. Αυτό το άλμπουμ είναι τόσο καλογραμμένο, έχει μία σοφία που έχουν οι μπάντες αυτής της γενιάς, έχει songwriting που φαίνεται καλύτερο από ποτέ, έχει μία επική επίγευση κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω, μου έκανε πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Okay. Ήθελα να σε ρωτήσω για τους Green Lang, αλλά δεν θα σε ρωτήσω για αυτούς. Ναι. Γιατί έχουμε μιλήσει αρκετές φορές εδώ στο TV World για αυτό το συγκρότημα. Θέλω να μου πεις μετά για τους Hell Reaper, αλλά θέλω να μου πεις για τους Μαλοκάρπαταν. Βέβαια, εννοείται. Hell Reaper είναι αυτός ο τυπάκος, ο Σκοτσέζος, ο οποίος κάνει ραγδαία βήματα στον ακραίο ήχο. Κάνει πάρα πολλές περιοδίες. Speed metal είναι αυτό. Έχει πάρα πολλά στοιχεία. Black Thrash, ξεκίνησε ως Black Thrash, από τους αγαπημένους του μπάντες. Είναι Midnight και Toxic Holocaust. Okay. Και δεν είναι δύο τυχαίο που είναι τύποι που τα κάνουν όλα μόνοι τους. Αλλά και περιοδεύουν. Και έχει πάρει αυτό το πρότυπο. Mm-hmm. Και ο τύπος έχει βάλει ένα σωρό επιρροές. Το τελευταίο άλμπουμ έχει πάρα πολύ old school death metal, old school black metal, heavy metal. Έχει βάλει κάποια στοιχεία από την σκοτζέζικη παράδοση που είναι η καταγωγή του. Και έχει κάνει ένα συναρπαστικό δίσκο, ο οποίος είναι και πολύ μικρός ηλικία, ο συγκεκριμένος τυπάκος. Και θέλω να δω πού θα πάει. Ωραία. Αυτό το άλμπουμ μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είναι πλούσιο και αυτός ο άνθρωπος έχει κάτι. Mm-hmm. Και για να πες για Μαλοκάρπατα γρήγορα. Είναι μια πάντα η οποία ξεκινάει από το black metal. Έχει πάρα πολλές heavy metal επιρροές και θυμίζει πάρα πολύ Master's Hammer. Μάλιστα. Με αυτή την, γιατί είναι στη μητρική τους γλώσσα και έχουν αυτή την υφή. Ναι. Και έχουν και έτσι το λίγο το horror και με τα πλήκτρα και με αυτό. Ωραία. Και τις heavy metal επιρροές. Και είναι πάρα πολύ ωραίος διασκεδαστικός και αυτός και ο προηγούμενος πάνω. Τέλεια. Πες δύο-τρία άλμπουμ που περιμένεις από το 24. Σίγουρα το Ecclesia. Ναι. Σίγουρα το Early Moods, οι ντουμάδες. Και επίσης ντουμάδες Αμερικάνες, Stygian Crown. Θα τους δούμε και στο Metal Hammer. Λοιπόν, το Metal Hammer κυκλοφορεί αυτό το μήνα με το διπλό εξώφυλλο των Kiss με Gene Simmons και Paul Stanley. Έχεις γράψει, Νίκο, αρκετά πράγματα για τους Kiss μέσα στο συγκεκριμένο τεύχος και μέσα στα χρόνια. Γενικότερα, νομίζω πως είσαι εκπρόσωπος του Metal Hammer όσον αφορά το Kiss. Εσύ και ο Κώστας Ολύρος κυρίως. Και εγώ καμιά φορά, έτσι, οπότε υπάρχει λίγο χρόνος, οπότε με αφήνετε. Για πες για Kiss τώρα. Να πιάσουμε λίγο την πορεία της μπάντας από τα 70s για να πούμε μετά να την πάρουμε έτσι λίγο γραμμικά χρονικά. Τι ήταν η Kiss δηλαδή στη δεκαετία του 70, συμμερίζεις εσύ την άποψη που λέει ότι αν δεν φοράγανε make-up θα ήταν μια ακόμα garage μπάντα της Νέας Υόρκης που θα είχαν διαλυθεί μετά από δύο δίσκους? Κοίταξε, αυτό είναι μια πολύ υποθετική ερώτηση και έχει σηκώνει πολλά what if. Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το show... Εγώ δεν το δέχομαι, γιατί πιστεύω ότι ο πρώτος του δίσκος έχει μόνο κομματάρες μέσα. Δηλαδή, φοράγαν, δεν φοράγαν μάσκες, είναι τα κομμάτια χίτσα. Όλα είναι αλληλένδετα. Εννοείται ότι είχαν εκπληκτικό songwriting σε όλα τα album, ειδικά εκείνη την εποχή και μετά. Σίγουρα είναι και άλλες μπάντες οι οποίες είχαν εκπληκτικό songwriting και ήταν πολύ πιασάρικες, αλλά αυτοί είχαν το κάτι παραπάνω. Οπότε όλο αυτό με τις μάσκες, με το make-up και το stage show και όλο αυτό το think big, όλη αυτή τη λογική που είχαν σαν συγκρότημα, το οποίο είχαν από την πρώτη τους, από τις αρχές τους, και θέλανε να κάνουν όσο πιο φαντασμαγωρικό show γινόταν ακόμα και όταν παίζανε σε κλαμπάκια,
όλο αυτό κάπου μέτρησε. Αλλά πιάνοντας την δισκογραφία τους, δηλαδή Kiss, Hotter Than Hell, Dress to Kill, Alive 1, πιστεύεις ότι η πρώτη στροφή γίνεται στο Destroyer? Μουσικά ναι, γιατί ναι. Μπαίνει στην εικόνα ο Bob Ezrin, ο οποίος τους άλλαξε πάρα πολύ και τον ήχο και τη λογική. Εννοείται ότι λατρεύουμε τα πρώτα albums που έχουν τον πυρήνα του ήχου τους. Mm-hmm. Είχαν ένα θέμα στις παραγωγές σχετικό. Αυτό που κάνανε με τον Ezrin ήταν το κάτι άλλο. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις πως τα χρυσά χρόνια είναι Destroyer, Rock and Roll Lover και Love Gun? Από πλευράς του μεγέθους της μπάντας, ναι. Καλλιτεχνικά είναι πολύ υποκειμενικό. Με το αγαπημένο μου άλμπουμ είναι το πρώτο και το Love Gun. Δηλαδή, γενικά 70s, ίσως δύο διαφορετικές πλευρές των 70s, θα μπορούσα να πω. Εσύ, έχοντας μελετήσει, έχοντας διαβάσει τους Kiss, ξέρω ότι έχεις διαβάσει 10-15 βιβλία σχετικά με τους Kiss. Αυτό που κάνει, παιδιά, δεν είναι με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: Βρήκα το τάδε βιβλίο για τον Νέρι Κάρ. Βρήκα το τάδε βιβλίο για τον Νέρι Κάρ και διαβάζω τώρα αυτό. Φανταστικός ο Νίκος. Τελικά. Πώς πιστεύεις ότι λειτουργήσαν τα αίτη στους Kiss? Κάνανε καλά που κάνανε αυτή την αλλαγή? Εγώ πιστεύω ότι κάνανε καλά. Κοίταξε, σίγουρα όταν μέχρι τις αρχές των 80s, ας πούμε, κυρίως στα 70s, που ήταν η μπάντα η οποία ρύθμιζε τον σκληρό ήχο στην Αμερική και τις τάσεις, πλέον κυνηγούσε αυτή μία τάση. Ναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν είναι τυχαίοι, και είναι μία μπάντα η οποία είναι και. Κυνηγούσε το hair metal, λες. Ναι. Είναι και μία μπάντα που είναι και εξαιρετική μουσική, αλλά και πανέξυπνοι άνθρωποι. Το κάναν πάρα πολύ ωραία. Εννοείται ότι δεν είναι οι καλύτερες κυκλοφορίες, αλλά αυτό εννοείται ότι είναι υποκειμενικό. Έτσι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι λατρεύουν αυτούς τους δίσκους, ίσως και παραπάνω από τα αυτά που θεωρούμε εμείς πιο κλασικά. Και κάθε άλμπουμ από αυτά τα. Και πιάνω μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 90 με το Revenge, που εκεί είχε ήδη λίγο αλλάξει η εποχή, αλλά θα το βάλουμε για πολλούς λόγους σε αυτή την εποχή. Όλα αυτά τα άλμπουμς έχουν κομματάρες. Mm-hmm. Δεν είναι ίσως από την αρχή μέχρι το τέλος στο ίδιο επίπεδο. Αλλά έχουν συγκλάρεις. Δηλαδή, άμα κάνεις ένα best-of από το Lick It Up μέχρι το Revenge. Ναι, διπλό best-of. Ποιος σου πιάνει. Και μπαίνουμε στη δεκαετία του 90 μετά το Revenge, όπου γίνεται το πρώτο reunion, ο Φρίλε και ο Peter Criss. Ναι. Το Psycho Circus. Ναι. Με το Psycho Circus κάνουν την περιοδία, μένουν μαζί, αλλά δεν κρατάει αυτό το reunion. Υπήρχε και το demo album, το Souls. Okay, το αναφέρω για να μην νομίζω ότι το ξεχάσαμε. Το Psycho Circus. Έπρεπε να γίνει. Mm-hmm. Είναι ένας δίσκος ο οποίος είναι γνωστό πλέον ότι είχε πολύ προβληματικό προσκήνιο, γιατί όλα αυτά τα προβλήματα που ανέφερες και εσύ, που είχε ας πούμε ο Ace Frehley και ο Peter Criss, που ήταν πολύ διαφορετικοί από τους άλλους δύο, από τον Paul Stanley και τον Gene Simmons, βγήκαν στην επιφάνεια, οπότε και ο δίσκος έχει και συμμετοχές άλλων για να καλύπτουν τα κενά αυτά. Είναι ένας δίσκος ο οποίος αρέσει πολύ στον κόσμο, ένα προσωπικά δεν με τρελαίνει τόσο πολύ. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα άλμπουμ το οποίο έχει τη δική του ιστορία, είναι σημαντικότητα για την πορεία των Kiss και που κράτησε την πάντα στο προσκήνιο για όλα αυτά τα χρόνια και για να κάνει τις περιοδίες κτλ. Ναι, οι Kiss τα τελευταία 2-3 χρόνια έκαναν την περιοδία τους στην End of the Road, την οποία τελείωσαν ένδοξα στη γειτονιά τους, στο Madison Square Garden, όπου έγινε πραγματικά χαμός και απεδείχθη μέσα από αυτήν την περιοδία ότι 50 χρόνια μετά οι Kiss φεύγουν και μας αποχαιρετούν ως ένα μεγαθύριο. Ναι. Τι ήταν αυτό, πιστεύεις εσύ, που γράφησε τους Kiss 50, μιλάμε για 50 χρόνια φίλοι. Και 50 χρόνια στην κορυφή. Τι ήταν τελικά αυτό που τους κράτησε? Ήταν τα τραγούδια, ήταν το make-up, ήταν η γενικότερη εξυπνάδα και ο τρόπος με τον οποίο ο Stanley και ο Simmons λειτουργήσαν την πάντα? Ήταν λίγο απ' όλα? Εγώ νομίζω είναι πως... λίγο απ' όλα. Θα στο απαντούσα ευθέως ότι είναι ο Paul Stanley και ο Gene Simmons. Ναι. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο εννοείται ότι πάντα έγραφε από εκπληκτικά τραγούδια. Από ένα σημείο και μετά σταμάτησε να παράγει hits, έτσι. Δηλαδή, πόσοι θυμούνται τώρα τα κομμάτια που είναι στα τρία τελευταία, τέσσερα τελευταία albums, παρότι το Sonic Boom αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο είναι διαχρονικό για πάρα πολλούς λόγους, κυρίως για τα τραγούδια, αλλά και για τις εποχές που εκπροσωπεί. Κρατήθηκε και λόγω ως Nostalgia Act. Δηλαδή είναι τα συγκροτήματα τα οποία από ένα σημείο και μετά σταματάνε να κυκλοφορούν δίσκους, καινούριο υλικό και κυκλοφορούν. Γιατί τα βγάλαν τα άλμπουμ. Ναι, αλλά βασίστηκαν κυρίως. Δεν έγιναν Twisted Sister. Όχι, σε καμία περίπτωση. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Αλλά ένα μεγάλο κομμάτι της touring ύπαρξής τους τα τελευταία 30 χρόνια είναι αυτό. Έτσι, όπως και πιο επιτυχημένη περιοδία ήταν η reunion περιοδία στα 90s με τους άλλους δύο. Οπότε τους κράτησε ότι είναι ένα συγκρότημα το οποίο είναι πάρα πολύ δραστικό. Έγραψε όλα αυτά τα σπουδαία άλμπουμς και τραγούδια, αλλά είναι και το όραμα το οποίο έμεινε μέχρι την τελευταία μέρα στο πώς θα κινηθεί πάντα με όλες αυτές τις αποφάσεις που έχει πάρει ο Τζιν Σίμονς, που είναι ένας ιδιοφιέστατος άνθρωπος, και ο Πολ Στάνλι, που έχει ένα άστρο το οποίο
δεν θα σβήσει ποτέ. Ναι, ακριβώς έτσι. Είναι και Star Child άρρωστε. Λοιπόν, ξέρεις, την ενέφα βεβαιώ αυτό που έλεγες νωρίτερα για τα παιδιά που είδανε τους Kiss στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70. Και διαβάζοντας συνεντεύξεις, κάνοντας συνεντεύξεις όλα αυτά τα χρόνια, με αυτό έχει πει ας πούμε ο Scott Ian, ότι αν δεν έβλεπα τους Kiss δεν θα έπιανα κιθάρα. Το είχαν πει τα αδέλφια από τους Παντέρα. Το είχε πει ο Marty Friedman. Το είχε πει ο Chuck Schuldiner. Είναι πραγματικά δεκάδες οι μουσικοί, Αμερικάνοι κυρίως, οι οποίοι λένε πως ήταν οι Kiss αυτοί οι οποίοι μας έκαναν να πιστέψουμε ότι το όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα και μας οδήγησαν στο να πιάσουμε μια κιθάρα και να παίξουμε μουσική στο εφηβικό μας δωμάτιο. Δηλαδή, αν δεν είχαν δει τους Kiss, θα γινόντουσαν κάτι άλλο και θα είχαμε χάσει εμείς πολλές ώρες ωραίας ακροάσεις. Και αυτό είναι μόνο ένα κομμάτι της επιρροής τους. Ένα κομμάτι, ναι. Δηλαδή, μιλάμε για το συγκρότημα που ανακάλυψαν τους Van Halen, έτσι. Το Van Halen είναι το συγκρότημα το οποίο έθεσε άλλα στάνταρ στο merchandising, το οποίο τα τελευταία 15 χρόνια είναι αυτό το οποίο συντηρεί τη μουσική βιομηχανία. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο με το make-up και με επιρροές φυσικά από τον Alice Cooper, μην το ξεχνάμε αυτό, αλλά και από άλλους, αλλά είναι αυτοί οι οποίοι πήγαν σε ένα άλλο επίπεδο, το οποίο είχε προεκτάσεις, οι οποίες ακόμα και τώρα τις βλέπουμε σε διάφορες παραλλαγές στο σύγχρονο metal. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο έκανε πάρα πολλά πράγματα και το μουσικό εννοείται. Θα έλεγες δηλαδή ότι είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα του δικού μας χώρου όσον αφορά στον αντίκτυπό του στην λεγόμενη pop κουλτούρα. Πολύ πιθανό. Ναι. Πολύ πιθανό. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Μπορεί να το αναλύσει σε διάφορους τρόπους, γιατί μπορεί να βάλει μέσα και τους Queen, μπορεί να βάλει μέσα και τους Black Sabbath με άλλες συζητήσεις, τους Metallica. Okay, είναι τόσο μεγάλα μεγέθη που δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε τόσο εύκολα, γιατί έχουν οι προεκτάσεις τους είναι πάρα πολλές. Αλλά απομονώντας τους Kiss, έχουμε πει τόσο ώρα που μιλάμε μόνο ένα κομμάτι της αλήθειας. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να υπολογιστεί πολύ εύκολα. Είναι τεράστια μπάντα, είναι πολύ σημαντική. Okay, τρία αγαπημένα άλμπουμ Kiss. Love Gun, το πρώτο, το μόνιμο, και θα πω και το Creatures of the Night. Okay. Θα μείνεις μαζί να δούμε συνέχεια και τις επαιτίους, έτσι. Βεβαίως, εννοείται. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους Kiss και τα λέμε σε λίγο. Αυτή που μόλις είδαμε ήταν η Aborted στο νέο του single και πάμε να δούμε τα των επαιτίων των ημερών. Πάντα παρέα με τον Νίκο τον Δραγάκη από το Metal Hammer. Νίκο μου, πάμε να δούμε τι έγινε στην ιστορία του Heavy Metal μέσα στα χρόνια, την 20η, την 21η και την 22η του Γενάρη, ξεκινώντας με ένα ιστορικό περιστατικό που έγινε στις 20 του Γενάρη του 1982, πριν από 42 χρόνια δηλαδή, στην Αϊόβα κατά τη διάρκεια της περιοδίας του Ozzy Osbourne για τον δεύτερο του άλμπουμ για τον Diary of a Madman, όπου έγινε το εξής γνωστό και αμίμητο. Ένας οπαδός πέταξε πάνω στη σκηνή μια νυχτερίδα, ο Όζη νόμιζε πως ήταν ψεύτικη, την πήρε, τη δάγκωσε, την αποκεφάλισε και μετά έτρεχε για ώρους στο νοσοκομείο. Εννοείται πως αυτό όλο την επόμενη μέρα ήταν παντού headlines στις ειδήσεις, στα νέα, στα τοπικά κανάλια εκεί στην Αϊόβα κτλ. Και είναι ένα κομμάτι πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό της μυθολογίας. Μόνο αυτός. Μόνο αυτός. Ναι. Και μετά που το έπαιξε με αυτό με τον Bargain the Moon, εννοείται με μια δαιμόνια manager από δίπλα να εκμεταλλεύεται το γεγονός. Μυθολογία όπως το είπες. Απίστευτα πράγματα. Είναι φοβερό γιατί λέει ότι εκείνη την εποχή οι συναυλίες δεν είναι όπως είναι σήμερα να περνάς μέσα από metal detectors και από σκαναρίσματα. Μπαίναν οι οπαδοί, λέει, χύμα μέσα και κουβαλάγανε διάφορα πράγματα τα οποία πετάγαν πάνω στις σκηνές. Δηλαδή είναι και η ιστορία θα σέρβεντε με τα κοκόρια και με τις πάπιες και με τα διάφορα ζωντανά που πετάγανε. Εν πάση περιπτώσει, κάποιο πέταξε την νυχτερίδα και έγινε αυτό το πράγμα. Και είναι αυτό που λες πολύ σημαντικό. Πόσο ένα τέτοιο περιστατικό το παίρνει και από μειονέκτημα το μετατρέπει σε ένα τόσο μεγάλο εμπορικό πρόβλημα. Ναι, και φάει και κάτι πτηνά άλλο, είχε σε ένα στούντιο, σε ένα μήνυμα δισκογραφική, με συγχωρείς, και άλλες τρέλες με τα κακρουλιά κτλ. Ωραία. Λοιπόν, γενέθλια 72, Paul Stanley, λέγαμε νωρίτερα για τους Kiss. Άστρο φωτεινό. Ναι. Γενέθλια επίσης, ίδια μέρα με τον Paul Stanley, όσο άστρο φωτεινό, τόσο low key ο συγκεκριμένος, ο Ian Hill, τον Judas Priest. Ο βράχος της μπάλας. Ναι. Πάμε να μιλήσουμε και για ένα δυο δισκάκια μελωδικά πολύ. Τέλεια. Τα οποία κυκλοφόρησαν σαν σήμερα μέσα στα χρόνια. Έχει γενέθλια το Infinity, τον Journey. Το αγαπημένο μου. Αλήθεια. Το αγαπημένο μου Journey, κομματάρες μέσα και πρώτο με τον Πέρι στη φωνή. Επίσης γενέθλια 20 του Γενάρη 1983, πλέον πριν από 41 χρόνια, είναι το τρίτο άλμπουμ των Def Leppard, το Pyromania. Εντάξει. Για πες. Αλλάζει η καριέρα τους, αλλάζει ο κόσμος, αριστούργημα από την αρχή μέχρι το τέλος. Να πούμε ότι σαν σήμερα
πριν από 21 πλέον χρόνια, κυκλοφορεί και το πρώτο άλμπουμ των Master Plan. Όταν είχε φύγει ο Γκράποβ από τους Halloween και είχε κάνει μαζί με τον Γιώργο Λάντε την μπάντα αυτή. Enlighten Me, μεγάλη χιτάρα να παίζει TV War. Ναι. Κομματάρα. Το θυμάσαι από τότε, ρε φίλε. Βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, τι έγινε τώρα την 21η του Γενάρη μέσα στα χρόνια, είναι δύο δισκάκια για τα οποία θέλω τη γνώμη σου. Τέλεια. Bon Jovi, Bon Jovi. Δισκάρα. Δισκάρα. Δεν είναι μόνο το Runaway που το αγαπημένο μου Bon Jovi κομμάτι, έχει και άλλες κομμάτι. Είναι το αγαπημένο του Bon Jovi κομμάτι. Εννοείται. Ναι. Με τέτοια τσιρίδα στο τέλος, εννοείται. ξεκινάει ο μύθος. Ο άνθρωπος ξεκίνησε με αυτό το άλμπουμ και μετά πήγε πολύ ψηλά. Εκπληκτικό άλμπουμ. Οκ. Okay. Loudness, Thunder in the East. Εντάξει, αν πρέπει να ξέρουμε ένα άλμπουμ των Loudness, είναι αυτό. Να μην ξέρουμε μόνο αυτό, αλλά ας είναι μόνο αυτό για κάποιον ο οποίος ξεκινάει τώρα από τους Loudness. Οκ, okay, και δύο ακόμα περιστατικά τα οποία έγιναν μέσα στα χρόνια στις 22 του Γενάρη. Να ξεκινήσουμε από την δολοφονία του Rhett Foerster, τραγουδιστής των Riot σε δύο άλμπουμ. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Jack Starr, αν θυμάμαι καλά, όταν είχε φύγει. Σε πολύ ωραίο άλμπουμ. Verge Still Out of the Darkness, πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Σου αρέσουν τα άλμπουμ των Riot με τον Foerster? Πάρα πολύ, και δεν είναι μόνο το Born in America που είναι πάρα πολύ ωραίο δίσκο με You Burn Me και τα λοιπά μέσα. Είναι και το επόμενο, Restless Breed. Το Restless Breed, το οποίο δεν πολύ ακούγεται από τους fans. Μ' αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο άλμπουμ και πρώτα άκουσα αυτό και μετά το Born in America. Εντάξει, φωνάρα ο Foerster και έχει και μια στόφα rockstar, ρε παιδί. Στόφα rockstar, ψηλός, επιβλητικός, όμορφος. Όλοι λέγανε ότι ήταν γενικά rockstar στη ζωή του. Είχε κάτι έτσι από Coverdale αυτή την άβρα. Κρίμα ο άνθρωπος που. Να πούμε ότι δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια μιας ληστείας που ζήτησαν να του κάνουν carjack, που λένε, να του πάρουν το αυτοκίνητό του, δεν το έδωσε και τον πυροβόλησαν. Κρίμα, κρίμα. Καταραμένη μπάντα γενικά. Ναι, καταραμένη μπάντα γενικά. Ενώ για να κλείσουμε, να πούμε ότι στις 22 του Γενάρη του 1949 γεννήθηκε ο Στίβπε. Ο άνθρωπος έχει ένα χάρισμα μοναδικό. Η φωνή του, η χρειά του είναι συνυφασμένη με όλο το μελωδικό hard rock. Δεν ξέρω αν είναι ένα τυχαίο σήμερα το ότι ήρθες εδώ πέρα και είχαμε δύο journey στην ευρύτερη. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, πάμε να δούμε Def Leppard εμείς. Φουλίν. Μέσα με τα μπούνια. Μέσα με τα μπούνια. Βλέπουμε τους Leppard και μείνε να πούμε και για το underground. Θα αυτή Χριστίνα να πούμε κάποια νέα που έχουμε. Μείνε να πούμε για το underground. Κανείς κάτι καλό. Ναι. Στο TV World του Mad και του Metal Hammer, οι Βρετανοί Σαϊλώσεις με το νέο του single, το Absent, μας έβαλαν στο τρίτο μέρος της απόψινής εκπομπής. Έχουμε εξαιρετικό Visions from the Underground σε λίγο. Μείνετε μαζί μας, έχουμε επίσης και πολύ ενδιαφέροντα νέα ακόμα να συζητήσουμε. Ω ναι. Τι έγινε τώρα, βγήκε ο Danny Filth και είπε ότι θα γίνει συνεργασία με τον Ed Sheeran. Ναι. Έτσι. Ναι. Αυτή η συνεργασία είναι τόσο επική, όσο η συνεργασία του Ozzy Osbourne με τη Miss Piggy, που είχαν πει μαζί τον Born to be Wild, και του Bruce Dickinson με τον Mr. Bean, που είχαν πει μαζί το Elected του Alice Cooper. Είναι. Ναι. Όλο αυτό ξεκίνησε, βασικά λένε ότι δεν ξεκίνησε από εκεί, αλλά έτσι το συνέδεσα εγώ. Στα British Awards, ναι, πριν από καμπόσα χρόνια, okay, δεν είναι σχετικά πρόσφατα. Ναι. Τέλος πάντων, είχαν κάνει μια live συνεργασία, η Bring Me The Horizon, με τον Ed Sheeran. Ναι. Είχαν πει ένα κομμάτι του Ed Sheeran και είχαν λίγο κάνει μια μίξη τους ήχους τους. Οπότε πολλοί συνέδεσαν ότι η Cradle of Filth εμπνεύστηκαν και καλά από αυτό και ήθελαν και εκείνη κάποια συνεργασία με τον Ed Sheeran. Ωστόσο βγήκε ο Danny και λέει ότι εμείς το είχαμε κανονίσει αυτό πολύ πριν από τα British Awards. Okay. Είμαι πάρα πολύ περίεργος από το αυτό. Καταρχάς, ο Ed Sheeran έχει δηλώσει ότι ως έφηβος ήταν μεγάλος οπαδός των Cradle of Filth και των Slipknot και τα έπαιζε όλα αυτά στις κιθάρες κτλ. Το θέμα με τους Bring Me The Horizon είναι ότι είναι μια μπάντα πάρα πολύ επιτυχημένη, με πάρα πολύ μεγάλα ακροατήρια. Έχει σκληρό ήχο, αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο pop από τους Cradle of Filth. Και όταν λέω πολύ πιο pop, ενώ ότι το ακροατήριό της δεν είναι τύποι, ρε παιδί μου, που ακούνε black metal, που πηγαίνουν βαμμένοι στις συναυλίες και τραγουδάνε για τα fairy tales of Fallenstein και ξέρω εγώ το ένα και το άλλο που λένε οι Cradle of Filth. Είναι άλλη η αισθητική των Bring Me The Horizon, η οποία ενδεχομένως θα παντρεύεται πιο εύκολα με αυτό που κάνει ο Ed Sheeran. Αυτό με τους Cradle of Filth, με αυτό το ακραίο metal που διηγείται ιστορίες τρόμου με πολύ δύσκολες έννοιες και παράξενες λέξεις και όλη αυτή την αισθητική, την gothic horror, το πώς θα το δέσουνε με τον Ed Sheeran, δεν ξέρω, θα έχει πλάκα. Λοιπόν, οι Down. Ναι. Οι Down ανεβάζουν στα social media ούκο λίγες φορές αυτές τις μέρες φωτογραφίες από το στούντιο του Phil Anselmo και ένας-ένας κάθονται και ανεβάζουν ότι τελειώσαμε δύο κομμάτια σήμερα. Τελειώσαμε αυτό σήμερα. Το αυτό.
Οπότε δεν ξέρω, περιμένουμε. Ναι, οπότε μάλλον album, κάτι ψήνεται. Down, κάτι ψήνεται down, στη Νέα Ορλεάνη. Yeah, ναι. Ναι. Κοίτα, στο Barn Studio. Ναι. Αρχιρώνασε καλά. Ναι, 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 ναι. Κοίτα, έχουν πάρα πολλά χρόνια να, κάνουν, να επιστρέψουν, να βγάλουν δίσκο. Νομίζω θα μας το επιβεβαιώσει και ο Νίκος. Νίκο, είχαν πει σε κάποια φάση ότι θα βγάλουν μόνο EP. Oh. Είχαν πει ότι θα βγάλουν 3-4 EP, αλλά νομίζω πως μείνανε στα 2, στο 1. Ναι. Νομίζω τρίτο δεν θα μου. Ναι, δεν πρέπει να φτάσανε ποτέ στο τρίτο, στο τέταρτο. Είχαν πει τότε ότι θα βάλουμε 4-5, δεν έγινε ποτέ εμπασχερετό σε αυτό το έργο. Και τώρα, μάλλον μετά από πάρα πολλά χρόνια, επιστρέφουν. Εντάξει, έχει περάσει καιρό. Ας έρθει ένα νέο άλμπουμ, έτσι κι αλλιώς, αυτό το οποίο ξεκίνησε σαν μια παρέα, σαν ένα project, σαν κάποιους φίλους από διαφορετικά πολύ επιτυχημένα συγκροτήματα να παίζουν για την πλάκα τους, εξελίχθηκε στο αρχετυπικό heavy southern metal συγκρότημα. Έχει πλέον το κοινό του, τον κόσμο του, δημιούργησε μια γενιά οπαδών, μια γενιά ακολούθων μουσικά. Οπότε όντως πρέπει να βγάλουν δίσκο, γιατί είναι πλέον σχήμα σημείο αναφοράς. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Αυτό. Και η Άσκηνα Αλεξάνδρεια, ναι, έβγαλαν EP, λέγεται Dark Void και λέει είναι για όσους παλεύουν με θέματα ψυχικής υγείας. Και το κράτησαν εκεί. Εντάξει, είναι Dark Void. Και το όνομα μπορεί να το συνδέσει, ναι, αυτό κάπως. Εντάξει, μπράβο σε όλους τους καλλιτέχνες που μιλάνε για αυτά τα θέματα. Σίγουρα βοηθάνε πάρα πολύ κόσμο. Αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Είμαι και στο τελευταίο τους άλμπουμ, τώρα για να πάμε σε αυτό που λέγαμε πριν. Οι Cradle of Filth είχαν μιλήσει για αυτό το θέμα μέσα από τις δικές τους αλληγορίες, ρε παιδί μου, και μέσα από τα δικά τους παραμύθια. Μίλησαν για αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό, από τα σημαντικότερα θέματα της εποχής. Και καλά κάνουν οι καλλιτέχνες και αναφέρονται σε αυτό. Και μια σκέπα για Cradle of Filth. Ναι. Που σου πω ότι θα συζητήσουμε αυτό με το που παντρεύονται, ήδη παντρεύονται καλλιτέχνες, okay, και όλα αυτά. Οι Five Finger Death Punch. Συνεργάστηκαν με κάποιο metal σχήμα. Όχι, όχι, δεν το πες. Όχι. Βγάζουν μία... βγάζουν ένα digital deluxe edition, okay, του Afterlife, στο οποίο υπάρχει ένα κομμάτι, το This is the Way, που είναι με τον DMX. Τι είναι ο DMX? Είναι ράπερ. Από εγώ BMX ξέρω. Όχι, DMX. Ναι, είναι ράπερ. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, συγγνώμη, το παραδέχομαι. Δηλώνω άγνοια. Ο DMX είναι ράπερ και δεν του πειράζει. Φαντάζομαι ότι κάνει κανένα τεράστιο τώρα, μεγάλο και τρανό, ε. Είναι, είναι, ναι, ναι. Και λέει ότι είναι, α πούμε, σαν Five Finger Death Punch. Δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε με κάποιον ο οποίο βγάζει λίγο διαφορετικό ήχο από εμά. Είπαν για τον κιθαρίστα των Queen που τον έχουν φέρει, έχουν πει, δεν θυμάμαι το όνομα. Ενός soul, τέλος πάντων, μουσικού και λέω ότι δεν είναι η πρώτη φορά, οπότε φέρνουμε τον DMX. Εντάξει, εγώ δεν θυμάμαι ποιο σοφός είχε πει μια φορά ότι οι Five Finger Death Punch ακούγονται σαν μια hip-hop μπάντα με κιθάρες, αλλά το παραβλέπω και πάμε στο επόμενο. Σοφός, πολύ σοφός. Τώρα εδώ να είσαι εδώ, εδώ να σε ακούσω. Είμαι εδώ, για πες. Λοιπόν, εντάξει, ξέρεις ότι, ναι, αγαπάω τον Biff Byford. Μάλιστα. Και ξέρω ότι τον αγαπάς κι εσύ. Πάρα πολύ. Και τον είδαμε και το καλοκαιράκι. Και ουρλιάξαμε. Και, ναι, ουρλιάξαμε και λέμε ο Χριστέ μου. Ναι. Ναι, είπε κάτι το οποίο λέω, εντάξει βρε άνθρωπε, τώρα αυτό γιατί το είπες. Τι είπε ρε παιδιά. Λέει ότι η γκόστια μονά μας δεν είναι metal. Μισό. Λοιπόν, για τους ghost, για τους ghost, το καταλαβαίνω. Εγώ ούτε για τους ghost το καταλαβαίνω, σου αλλά λέω, για ότι, ναι, έστω ότι μπορεί κάποιος να... Για μονά μας, τι είναι στο χωνερί, είναι. Τι είναι. Και κάνανε και μαζί τραγούδι, το Saxon and Vikings. Εντάξει, κοίτα, κανονικά, ό,τι λέει ο Biff Byford, θα έπρεπε να είναι, πώς το λένε, cast in stone, γραμμένο στην πλάκα, yeah, σαν τα λόγια του που κατέβασε ο Μωυσής από το βουνό, να είναι η 11η εντολή και να είναι έτσι. Όμως αυτό τον 11ο νόμο, εντάξει, υπάρχουν κάποια παραθυράκια, Biff, μας συγχωρείς πάρα πολύ. Τα πράγματα έχουν αλλάξει από το 1981-82, Heavy Metal Thunder και Denim and Leather και όλα αυτά τα θεϊκά κομμάτια, εννοείται πως το... Είμαστε φανατικοί οπαδοί των Saxon και τους προσκυνάμε. Αλλά ο Biff προφανώς έχει τη δική του αισθητική, ρε παιδί μου, η οποία εκπορεύεται από τότε που ήταν ένα κομμάτι του New Wave of British Heavy Metal ή από το πώς αντιλαμβάνεται αυτό στην μουσική αυτή. Σίγουρα η Amon Amarth είναι ένα απολύτως 1000% metal συγκρότημα. Και εντάξει, εγώ πιστεύω το ίδιο και για τους Ghost. Εντάξει, από εκεί και πέρα, εντάξει, ναι, ο καθένας είναι υπεύθυνος για την άποψή του, για τα λόγια του. Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό. Απλά το μικρό που θέλω να σημειώσω ή να θέσω ως απορία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στη σκηνή. Ναι. Είναι μέσα, είναι κομμάτι της όσο κανένας άλλος. Mm-hmm. Μου κάνει εντύπωση που φαίνεται με τέτοιες δηλώσεις ότι δεν έχει συμβαδίσει. Ρε, λες να έχει δίκιο τελικά. Γιατί εντάξει, ο Biff είναι τώρα, δεν μπορεί. Δηλαδή, αυτό
απλά μου κάνει εντύπωση. Μπορεί και να έχει δίκιο. Λοιπόν, ούτε η Άμμονα Μαρτίνε Μέταλ, ούτε η Γκόστινε. Τίποτα, δεν τίποτα Μέταλ. Τίποτα. Ωραία. Αυτά μας λέει ο Μπιφ. Εμείς πάμε να δούμε τους Cradle of Filth και είμαστε πίσω για να δούμε το απόψινο Vision from the Underground και στη συνέχεια να κλείσουμε την απόψινη εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα μου. Λοιπόν, φύγαμε. Cradle of Filth. Αυτά λοιπόν και με τους Cradle of Filth και πάμε για το απόψινο Visions from the Underground. Visions from the Underground. Όπου έχουμε μια καναδοαμερικάνικη μπάντα που λέγεται Traveler, οι οποίοι την εποχή αυτή κυκλοφορούν το τρίτο τους άλμπουμ, Νίκο. Βεβαίως. Για πες για τους Traveler. Είναι μια μπάντα η οποία δεν ξετρελάθηκα με τα δύο πρώτα άλμπουμ. Παρ' όλα αυτά είναι ένα συγκρότημα το οποίο έκανε αίσθηση στο παγκόσμιο underground, στον παραδοσιακό ήχο δηλαδή. Το πρώτο single, αυτό το πρώτο single έχει κάτι από Riot City, θα τολμήσω να πω, και μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι ένας τραγουδιστής ο οποίος μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει τραγουδήσει και στους Borrow Time, έχει τραγουδήσει και στους Gatekeeper. Είναι μια μορφή του χώρου τα τελευταία 15 χρόνια, ο Καναδός. Και δείχνει ότι κάτι πολύ καλό να πάει να γίνει εδώ. Είναι από τα άλμπουμ το οποίο πριν που σου έλεγα τα άλμπουμ που θέλω να ακούσω μέσα στο 24, βάλε μέσα και το Traveler. Okay. Πολύ ενδιαφέρον. Γενικότερα από αυτά τα classic metal, τα traditional metal σχήματα, τα καινούργια του underground, ποιο πιστεύεις ότι ξεχωρίζει και ότι μπορεί όντως να κάνει κάτι, να βγει στο overground δηλαδή. Σου εγώ πιστεύω ότι η Riot City είναι μια τέτοια πράγμα. Ακριβώς. Έχουν τα τραγούδια, έχουν και το live performance, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Θα έλεγα για τους Ιντερλάντ Σάμπιον, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να πάνε στο overground, γιατί κάποιες χτυπητές underground δείτε ερώτηση, και αυτό το λέω για αρνητικό. Ναι. Απλά είναι αυτό τη φύση του. Του Riot City σκέφτηκα κι εγώ. Mm-hmm. Riot City είναι ένα συγκρότημα το οποίο, για να δούμε στο τρίτο άλμπουμ, πού μπορώ να φτάσω. Ένα συγκρότημα το οποίο παίζει στα μεγάλα φεστιβάλ, κάνει πολλές περιοδίες. Του είδαμε και εδώ πέρα, οι άνθρωποι δεν υπάρχουν σκηνή, είναι φανταστικοί. Για να δούμε πού θα το πάνε κι αυτοί. Ελπίζω και να γίνει και φέτος, και όλο 2024. Ωραία. Να δούμε τι θα συμβεί. Okay. Πάμε να δούμε εμείς τους Travelers στο νέο του single και πίσω για το απόψινο Grand Finale. Heavy Hearts, οι Travelers στο απόψινο Visions from the Underground και πάμε για Grand Finale. Νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε περίοδο Judas Priest και Bruce Dickinson. Bruce Dickinson και Judas Priest, μιλώ για τις κυκλοφορίες τους που έρχονται με απόσταση μία εβδομάδα ή μία από την και άλλη. Και η συναυλία. Και η συναυλία φυσικά. Judas Priest έχουν βγει δύο κομμάτια, Bruce Dickinson έχει βγει ένα. Για πες τα Priest, πώς σου φαίνονται? Εκπληκτικά. Ναι. Περιμένω πώς και πώς. Έχουν πιάσει ακριβώς τον παλμό που αρέσει στον κόσμο που είναι στο Firepower. Mm. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι της κληρονομιάς τους και χτυπάνε πάνω σε αυτό και ξέρουν τι μπορούν να υποστηρίξουν και το κάνουν με τέλειο songwriting. Και το Bruce Dickinson ήταν ένα ok πρώτο single. Έτσι κι αλλιώς και ο Dickinson και η Maiden από τότε που επέστρεψε, άμα εξαιρέσουμε τον Brave New World, ποτέ δεν βγάζαν το super wow πρώτο single. Mm-hmm. Οπότε ως πρώτο δείγμα είναι θετικό. Μένει να δούμε πώς θα είναι το υπόλοιπο άλμπουμ και πώς θα είναι και το κομμάτι στον κότεξ του δίσκου. Αλλά τα Judas Priest είναι άλλα επίπεδα πρόσφυσης. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το απόψινό TV World. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Να προτείνουμε δίσκους, παιδιά. Χριστίνα. Ναι, λοιπόν, θα έλεγα να ακούσει ο κόσμος από Umbrical. Α, ναι. Που κολλήσατε. Εννοείται, τι διά χαρά, πολύ καλά παιδιά και φίλοι. Το Lamb of Death και Chaos of the Flood. Τέλεια. Καϊμακ. Cradle of Filth, Dusk and Heaven. Να τους. Παιδί της γενιάς του. Νίκο. Καθόλου της γενιάς μου, Q5 Still the Light. Μάλιστα. Judas Priest. Judas Priest Killing Machine, το άκουγα χθες. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε με Priest και τα λέμε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής. Να είστε όλοι πάρα μα πάρα πολύ καλά. Τα φιλιά μας. Γεια σας.